ξέρετε ότι το συνέδριό μας παραμένει ανοιχτό, οι κινητοποιήσεις είναι προγραμματισμένες, οπότε και η ενημέρωση θα συνεχίσει να γίνεται με εντατικούς ρυθμούς. Εγώ απευθύνω μία έκκληση προς τους πολίτες, αφού εξήγησα τι είναι ο Δήμος, υπενθύμησα μάλλον τι είναι ο Δήμος, που είναι τα πάντα, είναι οι δρόμοι που περπατάμε, είναι τα σχολιά που πάνε τα παιδιά μας, είναι τα η παιδική που πάνε τα μωρά μας, είναι οι χώροι όπου βρίσκουν υποστήριξη οι ηλικιωμένοι, οι μοναχικοί, οι αδύναμοι, τα πάρκα μας, είναι οι παιδικές χαρές, είναι η καθημερινότητά μας, είναι η αποκομιδή και η διαχείριση των απορριμμάτων, είναι το περιβάλλον, είναι τα βουνά μας, είναι οι αγροτικοί δρόμοι, είναι οι αρδεύσεις, όλα είναι οι Δήμοι. Λοιπόν, εάν οι Δήμοι καταρρεύσουν, που αυτό διαφαίνεται με την σημερινή κατάσταση και τα δεδομένα που έχουμε, τότε χάνεται η κοινωνική συνοχή. Οι Δήμοι αυτή τη στιγμή είναι εγγυητές της κοινωνικής συνοχής. Έκανα λοιπόν μια έκκληση προς τους πολίτες να σταθούν δίπλα μας. Δεν αγωνιζόμαστε για τον εαυτό μας, αγωνιζόμαστε για τον κάθε πολίτη ξεχωριστά, κάθε ηλικίας, κάθε βαλαντίου, κάθε κοινωνικής και οικονομικής τάξης και θέσης. Ο αγώνας που έχουμε μπροστά μας είναι σίγουρα μακρύς, γιατί η κατάσταση δεν είναι η καλύτερη, τουλάχιστον από τα δεδομένα που έχουμε και τις επαφές που έγιναν στα Υπουργεία, αλλά πιστεύω ότι κάποτε η κυβέρνηση θα καταλάβει ότι η αυτοδίκηση έχει συνεισφέρει τα μέγιστα σε αυτή την κρίση και ότι θα πρέπει πλέον να δει περικοπές από αλλού. Ας μην ξεχνάμε ότι το χρέος της αυτοδιοίκησης είναι το 20% του χρέους του ΟΣΕ ή είναι το 0,9% του συνολικού ελληνικού χρέους. Αυτά θα πρέπει να μην τα ξεχνά κανείς και ανάλογα να πράττει. Ότι είναι θέμα χρόνου, εάν δεν ληφθούν μέτρα και κάνουμε έκκληση προς τους βουλευτές όλων των παρατάξεων και όλων των κομμάτων, τουλάχιστον ό,τι έχει σχέση με τις περικοπές στην αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, τουλάχιστον αυτά να μην τα ψηφίσουν και όχι μόνο να μην τα ψηφίσουν, αλλά να λυπάσει θυσίας, να κοιτάξουν χωρίς να μπορώ να ξέρω από ποιο κωδικό θα μπορούν να κάνουν μια περιστολή δαπανών, γιατί για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, σε κανένα δεν περιποιεί χαρά και ευτυχία το να μπαίνουν και να κάνουν οριζόντιες περικοπές σε χαμηλοσυνταξιούχους, χαμηλόμισθους, για να βάλουν αυτά τα επώδυνα μέτρα, αλλά να ξέρουν ότι το να κόψουν πόρους από την αυτοδιοίκηση, μοιραία το κόψιμο αυτό διαχέεται σε όλη την κοινωνία, σε όλους τους δημότες, σε όλους τους Έλληνες. Με απρόβλεπτες συνέπειες. Γιατί η μεν αιρετή, ναι μεν θα προσπαθήσουμε και θα πέσουμε που λένε ηρωικώς μαχόμενοι, αλλά σαν έσχατο μέσον ήδη έχει δημοσιοποιηθεί.